Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το αγκυροβόλιο στη Βασιλική. Από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνεται το έργο στον επόμενο ένα μήνα, δύο. Ε, ήθελα να ρωτήσω αν ε, θα λειτουργήσει το καλοκαίρι και με ποιο τρόπο. Θα αναθέσουμε σε κάποιο ιδιώτη, θα το, ε, θα το λειτουργήσει ο Δήμος από μόνος του. Καταρχήν το αγκυροβόλιο για να, να λειτουργήσει ε, χρειάζεται να ολοκληρωθεί και με τυπικούς όρους, εννοώ παράδοση παραλαβή, άρα δεν αναμένεται να έχει το κομμάτι έργου, του έργου αυτού κάθε αυτού θα έχει ολοκληρωθεί, αλλά το κομμάτι το άλλο που λέω της παράδοσης παραλαβής δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί. Θα πω όμως για την ουσία του ζητήματος και το πώς θα λειτουργήσει. Δεν έχει σημασία αν θα τελειώσει σε δύο μήνες ή σε 7. Σημασία έχει πώς ε, θα λειτουργήσει. Έχουμε θέσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο ερώτημα επισήμως ε, να μας απαντηθεί εάν δίνεται η δυνατότητα σε έργα ΕΣΠΑ, γιατί τέτοιο έργο είναι το συγκεκριμένο, αν δίνεται η δυνατότητα και με ποιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει αυτό το έργο. Δηλαδή... Μπορεί να το λειτουργήσει ο Δήμος, ενώ να έχει δικούς του υπαλλήλου που θα κάνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν σε μια μικρή μαρίνα, να την πω έτσι, γιατί παρ' αυτού πρόκειται. Ή αν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος, επίσης, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, να επιλέξει ανάδοχο, ο οποίος θα μπορεί να το λειτουργήσει. Απάντηση επί του θέματος δεν έχουμε πάρει ακόμα. Ε, υπάρχουν θέματα, και γι' αυτό δεν μπορούν να μας απαντήσουν. Είναι ζητήματα δηλαδή που διερευνούν και επειδή επαναλαμβάνω εμείς το έχουμε θέσει αυτό εδώ και πάνω από ένα χρόνο πράγματι ανησυχούμε και θέλω να το πω για την όποια απάντηση. Γιατί για φανταστείτε να έχεις μια απάντηση ότι μπορεί να το λειτουργήσει μόνο ο Δήμος. Και πείτε μου εσείς, εκεί που θέλει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν μπορεί να πάρει τον υπάλληλο του διοικητικό ή τον εργατοτεχνίτη να τον πα να κάνει να μην πω τώρα τι ειδικότητε. Φαντάζεστε, έτσι. Ε, τι θα σήμαινε αυτό, Το θέτω και εγώ ω προβληματισμό. Έχουμε, επαναλαμβάνω και εμεί, πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε την απάντηση. Γιατί είναι εξαιρετικά ζ... κρίσιμο ζήτημα. Αν μα ρωτάτε τι θα θέλαμε, να το απαντήσω κι αυτό. Δηλαδή, τι θα θέλαμε. Εμεί θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να το λειτουργήσει ο Δήμο με δικό του προσωπικό. Γιατί το όφελο που θα παραγόνταν, το οικονομικό ενώ όφελο, θα ήταν μεγαλύτερο από μια δημοπρασία στην οποία φυσικά αυτό που συμμετέχει υπολογίζει και το δικό του κέρδο. Τόσο απλό είναι. Δεν γίνεται πιο απλό.